Λοιπόν, εχθές λίγο αναστατώθηκαν κάποιοι κάτοικοι και περίοικοι στην περιοχή Κατσιμίδη με Αγίου Δημητρίου, καθώς είδανε μία όχια. Ναι, σωστά ακούτε, μία όχια να είναι κουλουριασμένη στα κάγκελα της παιδικής χαράς. Βγάλανε κάποιες φωτογραφίες, συντοπίσανε το Δήμο. Άμεσα επενεύει ειδικός ερπετολόγος που είναι συνεργάτης του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και τον Αντιδήμαρχο Σωκράτη Δημητριάδη. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης για το τι έκανε ο Δήμος σχετικά με την οχιά στην παιδική χαρά, επαναλαμβάνω, Αγίου Δημητρίου με Κατσιμίδη. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει επαναληφθεί και πέρσι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι ουσιαστικά φέτος το φίδι αυτό εχμαλωτίστηκε. Από όσο μας είπε και ο κύριος Στραχίνης, ο οποίος είναι ερπετολόγος και λειτουργεί εθελοντικά μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το είχαμε εντοπίσει και πέρσι. Προχωρήσαμε λοιπόν φέτος στην εχμαλωσία αυτού και την απομάκρυνση από το συγκεκριμένο χώρο. Μιλάμε για την παιδική χαρά, η οποία είναι στην γωνία, στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Αγίου Δημητρίου. Και το είδαμε και πέρσι στην ίδια περιοχή, και το ίδιο πέρσι, φίδι. Ακριβώς το ίδιο φίδι, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί από τον κύριο Στραχίνη από φωτογραφίες που είχαν βγάλει πέρσι πάλι περιοίκη στην περιοχή. Πέρσι δεν κατέστη δυνατόν να εχμαλωτιστεί, δεν το βρήκανε το φίδι. Ο κύριος Στραχίνης με ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο φίδι προφανώς ζήτησε στον χώρο, στο ρέμα το οποίο είναι σε επαφή με το συγκεκριμένο πάρκο. Ήμασταν, όπως και ξαναλέω, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, διότι μπορέσαμε και το εχμαλωτήσαμε, διότι μιλάμε για μια οχιά η οποία είναι, όπως ξέρουμε όλοι, δίλδυριώδης. Ήμασταν τυχεροί επίσης για το λόγο το ότι στα Τρίκαλα προ 10ημέρου, περίπου 15 ημερών, ένα παιδάκι το τσίμπησε οχιά. Ευτυχώς όχι με άσχημη κατάληξη. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι είναι δυστυχώς μία από τις παρενέργειες του COVID-19 και αυτή, ότι πολλά άγρια ζώα έχουν έρθει πιο κοντά στο βολοδομικό ιστό και ορισμένα, όπως το συγκεκριμένο, προφανώς παρέμεινε στον συγκεκριμένο χώρο εδώ και ένα χρόνο. Πέρα από την εχμαλωσία, σε ποιες άλλες ενέργειες θα προχωρήσει ο Δήμος? Ήδη έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία να δημιουργηθεί ένα παραπέτο στο συγκεκριμένο πάρκο, για να μην μπορεί να σκαρφαλώσει ένα φίδι. Μου έδωσε κάποιες οδηγίες τεχνικές ο κύριος Στραχίνης και με άλλους δύο ερπετολόγους που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι μου είπαν και οι τρεις ένα παραπέτο 6 με 60 με 70 εκατοστά γύρω-γύρω από την παιδική χαρά, για να μην μπορεί να σκαρφαλώνει εύκολα και να μην μπει μέσα στο πάρκο ουσιαστικά. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει με έναν υπάλληλο του Δήμου Θεσσαλονίκης να μετρήσει περιφερειακά το πάρκο για να τοποθετηθεί αυτό το συγκεκριμένο παραπέτο, για να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα. Ήμασταν τυχεροί, λέει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Ένα φίδι, μία οχιά η οποία ήταν από πέρσι στο ίδιο πάρκο. Εμφανίστηκε και πέρσι. Δεν μπόρεσε πέρσι να εχμαλωτιστεί. Ευτυχώς πλέον το εχμαλωτίσαμε και πλέον θα μπει το λεγόμενο παραπέτο. Θα μπει δηλαδή ένα εμπόδιο για να μην υπάρχει μία επαφή και να μπορεί το φίδι να περάσει και να μπει μέσα στο πάρκο που παίζουν παιδιά. Και από εκεί πέρα υπάρχει, όπως το ακούμε. Πες, Κωνσταντίνε, σ' ακούω. Οχιά ήταν τελικά αυτό οχιά, που βλέπαμε. Σύμφωνα με τους ερπετολόγους είναι οχιά. Ναι. Οχιά, δηλαδή επικίνδυνο. Δηλητηριώδες, σύμφωνα και με τον Αντιδήμαρχο. Αυτό ήρθε από το Σέιχ Σου και κατέβηκε μέχρι εκεί. Την παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Είναι κοντά, είναι πλησίον. Είναι πλησίον, ναι. Ναι, πλησίον, κατέβηκε. Έκανε μια διαδρομή και είναι το ίδιο που ήταν πέρσι. Ήταν το ίδιο που ήταν πέρσι, ακριβώς σύμφωνα με πάλι άλλες φωτογραφίες που τις είδε ο κύριος Σταρχίνης, ο ερπετολόγος που βοηθάει το Δήμο Θεσσαλονίκης, και εκτίμησε ότι είναι το ίδιο φίδι. Το ίδιο. Το οποίο πέρσι δεν το εχμαλωτήσαμε. Δεν το κατάφεραν. Έπεσε σε χειμερή ανάρκη πλησίων της περιοχής της παιδικής χαράς. Και ξύπνησε το ρέμα. Ναι, και επειδή λέει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ότι είναι θέματα του κορονοϊού, καθώς φεύγουν τα άγρια ζώα, έρχονται πιο κοντά στο αστικό περιβάλλον σιγά-σιγά, κυρίως ειδικά τα φίδια για να βρουν λίγο νερό, κάποια ζητήματα δικά τους επιβίωσης. Το ρέμα εκεί δηλαδή έχει κάποια επικινδυνότητα, μπορεί να έχει κι άλλο. Αυτό ρωτάω και τον κύριο Δημητριάδη, ας τον ακούσουμε, όπως αν έχουμε και άλλα τέτοια ζητήματα σε παιδικές χαρές, διότι καταλαβαίνεις μετά από αυτό το σκηνικό, αν είσαι γονιός και πας σε παιδική χαρά, αρχίζεις να βλέπεις αριστερά και δεξιά και να έχεις υποψίες. Να δούμε λίγο τον κύριο Δημητριάδη που είναι κάθετος στο ότι δεν έχουμε τέτοια ζητήματα με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και σε άλλες παιδικές χαρές, διότι καταλαβαίνετε ότι οι γονείς που μας ακούνε και πάνε τα παιδιά τους σε παιδικές χαρές ανησυχούν αυτή τη στιγμή αν θα τους εμφανιστεί κανένα φίδι μπροστά στα παιδιά τους. Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση, και ο κύριος Στραχίνης ήταν κατηγορηματικός αυτό, σε καμία περίπτωση
μέσα στον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε φίδι. Τα φίδια είναι ένα ζώο το οποίο φεύγει όταν ακούει θόρυβο. Ουσιαστικά όλοι και ακόμα και το γεγονός ότι επιτίθεται είναι καθαρά θέμα αμυντικό. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο παρκάκι, τη συγκεκριμένη παιδική χαρά, ακριβώς επειδή είναι σε επαφή με ρέμα, και μάλιστα με ρέμα το οποίο κατεβαίνει από το περιεστικό δάσος του Δήμου Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημείο το οποίο έχει κάποιο κίνδυνο, αλλά με τις κινήσεις που θα κάνουμε θα εξαλείψουμε αυτό το κίνδυνο στο μηδέν. Το ρέμα αυτού εδώ ανήκει στην ΕΙΑΦ Αγίων και στην περιφέρεια. Είναι καθαρά αρμοδιότητά τους. Ήδη έχω συντάξει κείμενο το οποίο θα αποσταλεί σήμερα στην περιφέρεια και στην ΕΙΑΦ Αγίων αντίστοιχα, για να προχωρήσουν όχι σε καθαρισμό, ενδεχομένως από σκουπίδια και για άλλο εντελώς διαφορετικό λόγο, γιατί ο κ. Στραχίνης μου είπε ότι το να μπούμε στη διαδικασία να καθαρίσουμε το ρέμα από τους θάμνους και τα χόρτα δεν θα προσφέρει καμία λύση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ουσιαστικά να μπουν μέσα κάποιοι υπάλληλοι της περιφέρειας ή της ΕΙΑΦ Παγίων, να προχωρήσουν ένα καθαρισμό, τύπης καθαρισμό, για να διώξουν με το θόρυβο που θα δημιουργηθεί προς τα πάνω, προς τη μεριά δηλαδή του περιεστικού δάσους. Και γι' αυτό το λόγο μέσα στο κείμενο αναφέρουμε ότι να ξεκινήσουν από κάτω προς τα πάνω μετά από συμβουλές ειδικών. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο το οποίο έχουμε να κάνουμε για να αποφύγουμε κάποια άλλη τέτοια συνάντηση. Το θετικό όμως είναι, το ξαναλέω, ότι ήταν ένα ουσιαστικά φίδι, το ίδιο φίδι. Αν είχαμε κι άλλο αντίστοιχο, φαντάζομαι θα είχε, υπήρχαν θεάσεις τέτοιες και αντίστοιχες καταγγελίες. Αυτά λοιπόν με το φίδι στην παιδική χαρά Κατσιμίδη με Αγίου Δημητρίου. Εχμαλωτίστηκε, καθαρή πλέον η περιοχή, κανένα πρόβλημα και στα υπόλοιπα σημεία του Δήμου. Σύμφωνα, ακούσατε τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Σοκράτη Δημητριάδη, να είναι καθησυχαστικός, καθώς τα φίδια, λέει, φοβούνται και φεύγουν μακριά από τους ανθρώπους. Μάλιστα.